να έχετε καλή δύναμη, να έχετε πρώτα απ' όλα υγεία, γιατί δεν μας έφτανε η πανδημία, ο κορονοϊός, με όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε όλη η χώρα. Δεν μας έφτανε η οικονομική κρίση και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος ελληνικός λαός. Είχαμε τώρα και τους σεισμούς. Βέβαια, τους σεισμούς ακόμα η επιστήμη δεν μπορεί να τους προβλέψει, ούτε μπορεί να τους αποφύγει. Όμως μπορεί να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τους σεισμούς. Να μην έχουμε δηλαδή τόσες καταστροφές, γιατί έχει φτάσει η επιστήμη και η τεχνική στα ύψη και μπορούν να γίνουν έργα, έπρεπε να γίνουν έργα, τα έργα έπρεπε να έχουν γίνει πριν, όχι μετά τους σεισμούς. Αυτό το λέμε σε κάθε σεισμική δραστηριότητα και σε κάθε καταστροφή. Πρέπει να προβλέπουμε και δυστυχώς οι κυβερνήσεις, αυτοί που έχουν την κεντρική εξουσία, δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή το ότι έχουμε δημόσια σχολεία που είναι πάνω από 80 χρονών, πάνω από 60 χρόνια, φτάνουν και 100 χρόνια ζωή στα σχολιά μας και δεν έχει γίνει έλεγχος ούτε σε αυτά, ούτε σε δημόσια κτίρια, ούτε σε κατοικίες, για να δούμε αν έχουν θωρακιστεί αντισεισμικά, είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πρόβλημα του κράτους. Δεν είναι πρόβλημα του κάθε εργαζόμενου, του κάθε αγρότη, του κάθε οικογενειάρχη ατομικά. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ήδη το ΚΚΕ, θα το ξέρετε άλλωστε, έχει κάνει παρεμβάσεις στη Βουλή. Κάναμε παρεμβάσεις και με επίκαιρες ερωτήσεις. Ο Γιώργος ο Λαμπρούλης που είναι εδώ, που είναι βουλευτής Λάρισας και είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, έκανε επίκαιρη ερώτηση στον Πέτσα, ο οποίος δεν απάντησε συγκεκριμένα όμως τα ζητήματα αυτά προχτές. Πάλι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και γενικές υποσχέσεις, έχουν γίνει αρκετά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακόμα και στην Ευρωβουλή οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ έκαναν ερώτηση. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί, και έτσι είναι το γεγονός, ότι η σεισμική δραστηριότητα που εκλείει η Ελλάδα είναι το 50% σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το μισό, η σεισμική δραστηριότητα που έχουμε είναι στην Ελλάδα. Και έκτη χώρα παγκοσμίως. Και το υπόλοιπο 50% για την Ευρώπη είναι στις άλλες χώρες, άλλες 32 χώρες. Που σημαίνει ότι το περίφημο Ταμείο Αλληλεγγύης ή τα διάφορα ταμεία που πάλι τα πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης για να αντιμετωπίζουν τέτοιες ή ανάλογες τέτοιες καταστροφές, θα έπρεπε κατά 50% να δοθεί στη χώρα μας. Αλλά δυστυχώς και οι κυβερνώντες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βάζουν την αντισεισμική θωράκιση, την αντιπυρική θωράκιση, την αντιπλημμυρική θωράκιση μέσα στα έργα. Διότι λέει οι εταιρείες, οι όμιλοι, οι ιδιώτες που έχουν τις εργολαβίες και όλα αυτά δεν θεωρούν ότι έχουν κέρδος από αυτά τα έργα. Και θεωρείται κόστος η ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς σε αυτό το χάλι βρισκόμαστε τον 21ο αιώνα. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί βεβαίως άμεσα τώρα πρέπει να παλέψουμε να επιληθούν στοιχειώδη ζητήματα όπως είναι η ανθρώπινη διαβίωση. Δεν μπορεί για πολύ ακόμα ο κόσμος να μένει σε σκηνές. Πρέπει να λυθούν και τέτοια ζητήματα στέγασης, πρέπει να λυθούν στοιχειώδη ανθρώπινη διαβίωση, αυτό που λέμε. Πρέπει να επιληθούν διάφορα άλλα ζητήματα, αν υπάρχουν μπάζα που πρέπει να φύγουν, να κατεδαφιστούν αυτά που είναι τιμόροπα για να μην είναι κίνδυνο σε όλη την περιοχή που είναι σεισμοπαθής, και οι δρόμοι, οι αγροτικοί, όλα αυτά πρέπει επίσης οπουδήποτε υπάρχουν προβλήματα να επιληθούν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δοθούν και το 1.000 ευρώ που προτείνει το ΚΚΕ για όλους όμως τους σεισμοπαθείς. Μην ξεχωρίσουμε εδώ αυτόν που είναι με κόκκινο ή με κίτρινο και δεν πάρει αποζημίωση, γιατί κάτι τέτοιο γίνεται συνήθως, ενώ οι υποσχέσεις είναι διαφορετικές στην αρχή, αλλά από ό,τι ξέρουμε από άλλες σεισμοπαθείς περιοχές, μετά σιγά σιγά κόψε εκείνον, κόψε τον άλλον, κόψε τον παράλλον
και τελικά ο κόσμος μένει χωρίς ούτε αυτό το βοήθημα, που δεν λύνει και κανένα πρόβλημα εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων είναι μια ανάσα προσωρινή. Και βεβαίως το 100% πρέπει να υπάρχει η αποζημίωση για τις ζημιές, αυτό παλεύουμε εμείς. Θα πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από δημοτικά τέλη, πρέπει να το δουν αυτό οι δήμαρχοι για όλους τους πληγέντες. Θα πρέπει όμως να υπάρξει και απαλλαγή από φόρους, από τόκους σε τράπεζες, στην εφορία, αλλού κατάργηση του ένφια, του τέλους επιτιδεύματος. Αλλιώς δεν θα διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι, ούτε θα έχουν μετά από λίγους μήνες να τα δώσουν τα χρήματα. Οι αγρότες θα πρέπει, δεν έχουν πάρει την αποζημίωση του ΕΛΓΑ από τα περσινά τα χιόνια και τις καταστροφές που είχαν, θα πρέπει να αποδοθούν αυτά. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στις γεωτρήσεις, μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτούς που είναι κυρίως οι αμπελοκαλλιεργητές, οι παραγωγοί που έχουν το κρασί αδιάθετο και το τσίπουρο, και η περιοχή εδώ γενικότερα έχει αρκετά τέτοια πράγματα. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας, ιδιαίτερα αυτά που είναι στην τρίτη ηλικίου, που θα πάνε να δώσουν σε πανεπιστήμια, σε ανώτερες σχολές. Πρέπει να υπάρχει με απόφαση του Υπουργείου και του κράτους ποσόστοση από αυτές τις περιοχές, να περνάνε δηλαδή με λιγότερες προϋποθέσεις από τα άλλα παιδιά, γιατί δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να μένουν σε σκηνές και να ετοιμάζονται και για το πανεπιστήμιο. Είναι ποιήσεις ώρες, δηλαδή το παιδί αυτό που είναι εδώ σήμερα με το παιδί που είναι στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, αυτά είναι κρίσιμα προβλήματα, και ιδιαίτερα επειδή γίναμε δέκτες και ενός αιτήματος να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί εδώ, και είναι δίκαιο αίτημα εκτός από τα τεστ, γιατί υπάρχει συνωστισμός, υπάρχουν προβλήματα, είναι σε έξαρση η πανδημία, έχουν γεμίσει οι ΜΕΘ. Έλεγα πριν το εξής, ότι πριν λίγους μήνες λέγαμε στην κυβέρνηση να πάρει μέτρα εδώ και τώρα, γιατί θα είναι αργά σε λίγο. Αλλά το αργά έφτασε. Ήδη είμαστε στο αργά. Γιατί οι ΜΕΘ είναι γεμάτες όλες, είναι διασωληνωμένοι συνάνθρωποι μας εκτός εντατικής και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Και η κυβέρνηση επιμένει να μην κάνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν εκατοντάδες ΜΕΘ στους ιδιώτες επιχειρηματίες που θησαυρίζουν, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να πάει εκεί να πληρώνει. Υπάρχουν κλίνες που πρέπει να αποδοθούν στο δημόσιο και δεν υπάρχει άλλη λύση από την επίταξη έκτακτα του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ η κυβέρνηση αγρών αγοράζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα μαζί όλα αυτά τα ζητήματα εμείς τα θέτουμε. Πρέπει να παλέψουμε, θα πιέσουμε και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και έξω από αυτή. Εμείς το εννοούμε όταν λέμε ότι μπορεί να φοράμε μάσκες, αλλά το στόμα δεν το βουλώνουμε. Θα διεκδικούμε, θα ζητάμε, θα πιέζουμε αυτά που συμφέρει το λαό μας, που συμφέρει τον ελληνικό λαό. Και ας μας λένε ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο με την πίεση, μόνο με τη διεκδίκηση, μόνο με τη φωνή μπορεί να έχουμε και αποτελέσματα. Αλλιώς θα συμβιβάζονται σε αυτό που θέλουν οι ισχυροί, σε αυτό που θέλουν κάποιοι που τρώνε από χίλιες μπάντες και πάει λέγοντας. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε άλλο αυτό το πράγμα. Έχουμε πείρα πλέον σαν λαός, σαν εργαζόμενοι από αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχηθώ ξανά καλή δύναμη, να θεωρήσετε αυτονόητη τη συμπαράσταση, δεν είναι θέμα συμπαράστασης, και βεβαίως να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι ήρθαμε σήμερα εδώ και δεν ήρθαμε 14 μέρες πριν, εγώ δηλαδή, γιατί ο Λαμπρούλης εδώ ήταν από την πρώτη μέρα. Οι κομματικές οργανώσεις, τα στελέχη μας που είναι εδώ και τους ξέρετε με ονοματεπώνυμο, ήταν εδώ και βοηθήσαν και θα βοηθήσουν και βοηθάνε και ό,τι χρειάζεστε. Και στη Βουλή τα διεκδικήσαμε και τα είπαμε, υψώσαμε στεντόρια φωνή. Αλλά ήρθαμε ξανά μετά από 14 μέρες, γιατί ξέρετε, όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας μετά τις πρώτες μέρες, στα κανάλια γίνεται ή δέκατη είδηση ή δεν παίζει και καθόλου. Υπάρχουν κανάλια, υπάρχουν εφημερίδες που δεν γράφουν ούτε μια κουβέντα για το σεισμό εδώ
στην περιοχή, για τα χωριά που υποφέρουν και για τους κατοίκους που εξακολουθούν να βρίσκονται στο δρόμο. Λοιπόν, γι' αυτό έχει σημασία και βεβαίως ζητάμε σε όλα τα μέσα ενημέρωση που ήταν εδώ και μου παίρνουν δηλώσεις και τέτοια να τα δείξουν και όλα αυτά και να πούν. Για να είναι στην επικαιρότητα, γιατί έτσι πιέζονται και οι υπουργοί, έτσι πιέζονται και οι κυβερνήσεις, έτσι πιέζεται και η κεντρική εξουσία. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη και οτιδήποτε θέλετε, ξέρετε ότι είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστούμε.